Πάμε να δούμε κάτι. Έλα, πάμε στο δικό σου θέατρο. Πάμε φάγε να μου. Δούμε τώρα όλα αυτά, γιατί φυσικά η ζωή συνεχίζεται, κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα και αυτή η εβδομάδα μας αφήνει πίσω, παιδιά, πολλά. Και διάφορα. Παιδιά, έχουμε... να σας πω, δεν ήταν αυτή η εβδομάδα να πάει στο καλό. Ναι. Δεν ξέρω εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι, αν περάσατε ωραία αυτή τη εβδομάδα, μακάρι. Παιδιά, όχι. Εμείς όχι. Η έκλειψη ήτανε... στον Ταύρο. Μόνο η έκλειψη, μάνα μου. Τέλος πάντων, ναι, παράγανε πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε συμφωνήσει, να γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Ας δούμε τι αξίζει να κρατήσουμε 5-6 πραγματάκια τώρα, αμέσως εδώ. Είναι λίγο γεια σου. Η εβδομάδα που έφυγε σίγουρα δεν θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις καλύτερες που έζησε ποτέ η ανθρωπότητα, αλλά αφήνει πίσω τις στιγμές όπως αυτή. Η Σοφία Μουτίδου ζει στιγμές Beyoncé σε act της παράστασής της 10 χρόνια Σοφίας και αυτό ήταν αρκετό για να την κάνει το viral των τελευταίων ημερών. Τη δεύτερη θέση στο viral βάθρο κατέλαβε η Μαρία Σολομού, που είπε απλά τα αυτονόητα στο Φίπστερ. Φλέρταρα μικρή πάρα πολύ. Θυμάμαι εκεί γύρω στα 20 με 25 να είχα 3-4. Ταυτόχρονα, ενώ την ίδια περίοδο. Την ίδια περίοδο, μάλιστα. Και μετά, όσο μεγάλωνες, αυτό συνεχιζότανε ή άλλαξε. Κοίταξε να δεις, κατά περιόδους. Σε πιάνει. Με πιάνει. Και αυτή η σεξουαλική απελευθέρωση συνεπήρε για τη μαμά Ρασέλ, την κυρία Κλόντια. Η καρδούλα της χτύπησε δυνατά για τον Κωνσταντίνο. Εσείς ποιον συμπαθήσατε? Αγαπημένος μου είναι ο Κωνσταντίνος ο Βασάλος. Γιατί? Ήταν κάτι διαφορετικός. Εγώ άμα κάνω μια θέση σωστά, να μου κάνει η πρόταση του χρόνου βάλει στο Asia Express, να πάω ζευγάρι με τον Βασάλο. Άλλη μόνο. Πολύ ερωτά με τον Βασάλο έχετε. Ναι, καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, η Ελένη Μενεγάκη εκπέμπει SOS. Η Ίνα Λαζοπούλου έκανε τρελό comeback στο καναπέ της, αλλά η επικοινωνία τους είχε δυσκολίες. Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος φρόντισε να διευκολύνει κάπως τη συνεννόηση μεταξύ τους. Εγώ κάνω και dog behavior. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό πάλι. I'm gonna tell you. Έπειτα τέλε. Είναι, sorry. Απλά ρε παιδί μου, είναι dog behavior. Alex. Το πώς φαίνεται. Έλα μέσα, πείτε μου λίγο. Το πώς φαίνεται. Έλα λίγο, κάτι μου λέει. Έλα ρε Θοδωρή. Έλα ρε Θοδωρή, σταμάτα να δοκιμάζεις τα κυράκια μου. Το πώς φέρεται το σκυλάκι και αν δεν έχει κάνει εκπαίδευση, εγώ θα το εκπαιδεύσω κιόλας during. During μου όταν θα κάτσω στο σπίτι σου. Γεια σου, Ινά. Γεια σου, αγαπημένα μου. Τώρα πες ό,τι θες, πες τα και όλα γλυκά. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Πώς μπορώ να φανώ χρήσιμος, ποια λέξη ψάχνετε. Λοιπόν, 6 λέξεις ψάχναμε τόση ώρα. Το σκυλοπερπατητή. Η Μαρία Καβογιάννη τώρα έχει αυτογνωσία και μιλάει στη Δανάη Μπάρκα για όλες αυτές τις σουρεαλιστικές στιγμές που φέρνουν τους φίλους της σε απόγνωση. Στο ρόλο της φίλης θα πρέπει να μιλήσουν οι φίλοι μου. Δεν σε τους φέρω στα αλήθεια. Δεν νομίζω ότι θέλει. Σε συμφέρει. Είμαι λίγο, πώς να σου το πω αυτό ρε παιδάκι μου, τους δημιουργώ μία αναστάτωση. Α, τους δημιουργείς. Ναι, τους δημιουργώ, γιατί δεν είμαι πολύ συγκεντρωμένη. Α, ναι. Δεν είμαστε καλά. Υπάρχουν κάποιες φήμες για σένα. Ότι γενικά είσαι πολύ αφηρημένη. Ναι, πολύ. Δηλαδή, ξέρεις κι εσύ, πολλές φορές ξέχναγα το παιδί. Τα παιδιά. Πάλι, τα παιδιά. Αυτό ναι. Ήταν ένα κομμάτι αφηρημάδας. Όχι έλλειψη έννοιας, αλλά καμιά φορά φεύγει το μυαλό. Φεύγει και πάει το παιδί. Καβαλού, και μπορεί να φύγει το παιδί. Να είναι καλά όμως, να είστε καλά κι εσύ. Γυρνούσαμε. Ο υπέροχος Γιάννης Τσορτέκης μίλησε στο Μέγα Καλημέρα για τις πρώτες του σκέψεις όταν διάβασε το ρόλο που του ανέθεσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο Μαέστρο. Ξαφνικά βρέθηκα αντιμέτωπος με κάτι το οποίο μου προκάλεσε σωματικά συμπτώματα. Δηλαδή, ταράχτηκα τόσο πολύ που είπα στον Χριστόφορο ότι δεν μπορώ να το κάνω. Ότι δεν ξέρω αν μπορώ και δηλαδή το είπα διακριτικά, ότι δεν ξέρω αν μπορώ και μετά ήρθα να σκέφτομαι τι δικαιολογίες θα μπορούσα να πω για να μην και τα λοιπά και μου λέει εγώ θέλω εσένα. Τέλος, αν αυτή η εβδομάδα είχε πρόσωπο, τότε θα ήταν αυτό. Ο Βασίλειος Κωστέτσος πήγε για μαλλιά και έβγαινε κουρεμένος και πρισμένος μετά από την εμφύτευση, αλλά δεν κόλωσε να μοιραστεί και αυτή τη στιγμή του μαζί μας. Πώς σας φαίνομαι, φασκομακουλίτσα, με αυτό το κολάρο που κοιμάμαι τρεις μέρες τώρα, γιατί έτσι πρέπει να μην ακουμπάει το κεφάλι μετά τη μεταμόσχευση και έχει κατέβει και το πρίξιμο στα μάγουλα, εγώ γίνει φασκομακουλίτσα. Τι να κάνουμε, προς τα κάλλη, τι νοπώνω.
με «Γεια σου». Άντε και με φράτζα σου εύχομαι, Βασίλη, γιατί πραγματικά δεν ήταν application, παιδιά. Κατεβαίνει το πρίξιμο. Ναι, ξεκινάει ένα είδημα, γιατί πολλές βελονίτσες στο κεφάλι. Το έχω δει σε φίλο μου, βελονίτσες, και μετά σιγά σιγά κατεβαίνει. Τόσο δεν είχε. Απλά πάρα πολύ τρίξει. Κάποτε αυτό το μοιράστηκε με lifting, βασικά. Ο Ηλίας Ψινάκης ήταν πάρα πολύ μπροστά για την εποχή κτλ. Που κανείς δεν παραδεχόταν ότι κάνει τίποτα. Τώρα νομίζω ότι το πιο 2022 είναι να κάνεις και να μην το δείχνεις στα social media. Έχει ο άνθρωπος την καλοσύνη, ανοίγεται, μας δείχνει και εμείς θα του πούμε τι το κάνει. Μαρία μου, άμα είναι, θα σου πω, αν είναι χορηγημένο, το κάνεις. Έχουμε δει διάφορα να γίνονται. Ένα αίσθημα, μπότοξ χορηγημένα, κάνουν τάγκ το γιατρό. Α, εγώ νομίζω ότι του αρέσει η Ρωμάνα χορηγημένο. Θέλει να δίνει αυτή την πλευρά του, γιατί θυμάμαι ότι τον είχαμε φιλοξενήσει και στο Downtown που είχε κάνει μια εγχείρηση καρδιάς και είχε στείλει φωτογραφίες. Είναι πολύ εξοικειωμένος με αυτό το κομμάτι. Καλά κάνει, παιδιά, έτσι είναι απλά μορφή δημοσιότητας. Εγώ θα πω OMG και να πω στο κλίμα λίγο τη Σίνα Λαγκοπούλου. Να ρωτήσω κάτι, πού ζει, στη Θεσσαλονίκη δεν ζει. Όχι, στην Αμερική ζει στο Μανχάταν. Στην Ελένη είπε ότι ζει στην Αμερική και ήρθε τώρα εδώ, λέει, γιατί είναι... Και ψάχνα να δω, λέει, στη Θεσσαλονίκη, αν έχει, πώς είναι Chinatown, να έχει American Town, να είναι εκεί, είναι λίγο. Να σου πω κάτι, εμένα ο αδερφός μου ζούσε 8 χρόνια στην Αμερική, σερή, ερχόταν 2 εβδομάδες για διακοπές, δηλαδή, και δεν μιλάγανε έτσι. Δηλαδή, ήταν απομονωμένος μόνο με την ομογένεια, ενώ αυτή κάνει παρέα και με τους Αμερικάνους. Και εμείς κάναμε παρέα, ο αδερφός μου δεν ήταν στην ομογένεια, ήταν μόνο με Αμερικανούς. Και δεν μιλάγανε έτσι. Μήπως μένει στο κουκάκι, γιατί αν μένει στο κουκάκι, μιλάς αγγλικά πια μόνο. Έπαθε άνθιμο Ανανιάδη και ο άνθιμος δεν το είχε πάθει όταν γύρισε από την Αμερική που έκανε. Σωστό. Να πω βέβαια αυτό της Μαρίας Σολομού που το είπατε, πώς το είπατε, αυτονόητο. Αυτονόητο, Μαρία μου. Να είναι με 3-4 την ίδια περίοδο. Στα 24 σου, δεν είναι μια υπερβολή λίγο αυτό. Το αυτονόητο. Στα πόσα πας δηλαδή. Όχι, είναι η λέξη αυτονόητο λίγο που χτυπάει. Δεν είναι αυτονόητο να έχει 4 σχέσεις. Μην το λέω στην Μαρία. Είναι αυτονόητο, Τάσο. Ξέρω. Αυτονόητο από την άποψη ότι βγαίνει και μιλάει ανοιχτά. Γιατί αυτό δεν είναι ένα ταμπού, ειδικά για τις γυναίκες. Να μην πρέπει να μιλήσεις, ας πούμε, για τις σχέσεις σου. Τώρα καλέ, last year, τώρα περάσαμε τα πράγματα. Ναι, αλλά δεν μεγαλώσαμε σε μια περίοδο που έπρεπε να πει, οι γυναίκες έπρεπε να λένε ότι έχουν πάει με τρεις. Με τρεις, όσο χωράνε στο ταξί. Ήταν κανόνας. Τώρα αρχίσαν τα βανάκια με τον τουρισμό, οπότε απελευθερωθήκαμε. Θέλω δήλωση, μέντε φουέρτε, να μάθουμε τι πιστεύει. Εγώ θα κάνω δήλωση. Θα την κάνεις. Δίνει και συμβουλές πάντως στα podcast της. Συμβουλές ερωτικές, οπότε πρέπει να λέει κανένα δίκαιο. Εγώ θα κάνω για την Καβογιάννη. Α, λέγει, είσαι φίλη. Μου λέει ότι είναι αφηρημένη. Ένα μικρό θα πω, γιατί την περιμένω εδώ να μας πει το περισσότερο. Λοιπόν, Μαρία Καβογιάννη, θα σηκωθώ γιατί αυτό έχει και body language, δείξτε με. Λοιπόν, έχει πάει σε μια έκθεση, σε μια γκαλερί. Και είναι με την κόρη της, μικρή κόρη της. Είναι η κόρη της δίπλα, κάποια στιγμή όπως χαζεύει, Μαρία. Το παιδί μου, αρχίζει και φωνάζει. Το παιδί μου! Έχω χάσει το παιδί μου! Πού είναι το παιδί μου! Και ξαφνικά καταλαβαίνει, τη σκουτάει. Εδώ είμαι, μαμά! Μιλάμε για φιλμάδα. Είναι τόσο χαριτωμένη και τόσο γλυκιά που δεν χορταίνω να τη βλέπω. Αμάξι έχουμε χάσει, νομίζω, όλοι στα μολ που πηγαίνουμε. Παιδί λίγο δύσκολο. Μα δίπλα ήταν. Απλώς είχε στο νου της ότι το χάσε.